Ο λευκός πρίγκιπας, ο μεγαλύτερος εχθρός του Σάντοκαν, δίνει διαταγή να απαγάγουν τη Μάριαν και τα καταφέρνει. Ο Σάντοκαν, τραυματισμένος, βλέπει να απαγάγουν τη Μάριαν και δεν μπορεί να κάνει τίποτα. Επεισόδιο δεύτερο. Θανάσιμη παγίδα. Πρόσεχε που πατάς! Μα ένας γέρας κατηφλός φυλακισμένος δεν μπορεί να δει που πατάει. Αν δεν προσέξεις πολύ καλά το μαργαριτάρι του λευκού πρίγκιπα, τότε εκείνος θα σε τιμωρήσει και εγώ. Σε παρακαλώ, διψάω πολύ. Και τι το πέρασες εδώ, ξενοδοχείο! Πήλαγε τα ρούχα σου για να έχεις τα μισά. Ας γελάσω. Αν ο λευκός πρίγκιπας νομίζω ότι θα γίνω υπηρέτης αυτής της κοπέλας, κάνει λάθος. Καλά, πάρε το δικό μου μπουκάλι με το νερό. Μπροστά σου βρίσκεται. Αυτό εδώ μπροστά μου. Σε ευχαριστώ πολύ που μου το δίνεις. Ακολούθα την! Δεν πρέπει να ξεφύγει! Είναι δική μας! Καλώς όρισες, αγαπητή μου Μέριαν. Βλέπω έκοψες δρόμο να έρθεις. Δεν περίμενα πως έχεις τόση αγωνία να με δεις. Ποιος είναι αυτός ο λευκός πρίγκιπας? Από πού έρχεται και τι στο καλό θέλει από μένα? Μην ανησυχείς, μικρέ μου αδερφέ. Θα τον εξοντώσουμε και θα αποκαλύψουμε ποιος είναι. Αλήθεια? Ναι, αλλά εν τω μεταξύ δεν γνωρίζουμε τίποτα γι' αυτό. Κι εγώ κάθομαι εδώ με τα χέρια σταυρωμένα. Θα επικοινωνείς. Είμαι σίγουρος γι' αυτό. Κοίτα! Τι είναι αυτό? Ένα γεράκι! Κάποιος μας στέλνει ένα μήνυμα. Και τι λέει? Ο λευκός πρίγκιπας προτείνει να κάνουμε ανταλλαγή, Γιάννες. Τη ζωή μου για τη ζωή της Μάριαν. Πώς? Έχει μεγάλο θράσος αυτός. Πρέπει να πάω μόνος μου και άοπλος. Το νησί που μας δείχνει πάνω σε αυτό το χάρτη. Θα πάρω το πλοίο στο σχήμα του θαλάσσιου τίγρη. Θα πάμε στο νησί που λέει και θα αντιμετωπίσουμε το λευκό πρίγκιπα. Όχι, πρέπει να πάω μόνος μου. Έχεις χαζέψει, μου φαίνεται.
Αν δει το θαλάσσιο τίγρη, τότε θα χάσω τη Μαρία για πάντα. Ναι, αλλά αν πας μόνος σου, δεν θα έχεις καμία τύχη. Αυτό θα το δούμε, Γιάννες. Να θυμάσαι ότι ο τίγρης δεν το βάζει κάτω εύκολα. Λυπάμαι. Χάρτης μου. Δεν ήθελα να βρέχει. Έλα. Ηρέμησε. Δεν είναι ώρα για τσακωμούς. Ηρεμήστε, λοιπόν. Έχεις δίκιο. Συγγνώμη, καμαμούρι. Πάω να στεγνώσω το χάρτη στον ήλιο. Εσείς πηγαίνετε να ετοιμαστείτε. Ο μικρός μου αδερφός βρήκε πάλι τη λογική του. Θα σας δώσω λίγο. Σαμπίγλιον! Γρήγορα. Θα ζήσουμε λίγη δράση και πάλι. Θα κάνουμε το λευκό πρίγκιπα κομματάκια. Ανυπομονώ. Τι συμβαίνει, Γιάννες? Συγκέντρωσε όλους τους άντρες και ετοίμασε τη θαλάσσια τίγρη για να τη σαλπάρει. Ο Σάντοκαν θα μας οδηγήσει σε αποστολή. Ο Σάντοκαν? Μα μόλις τον είδα να τρέχει σαν άνεμος προς το λιμάνι. Αποκλείεται. Μη λες ανοησίες. Απ' έξω είναι και προσπαθεί να στεγνώσει. Πώς? Νάτος! Εκεί πέρα, κοίτα! Πήρε το μικρό σκάφος, το γρηγορότερο απ' όλα. Με ξεγέλασε και εγώ το έχαψα. Τι κάνουμε? Μπορούμε να πάμε να το βρούμε εκεί στο μυστηριώδες νησί. Και πώς θα το βρούμε, ε? Πολύ εύκολα, δες εδώ. Στο γι' αυτό έριξες το νερό στο χάρτη. Είσαι διάνοια, μπράβο. Σαμπίγλιον, θέλω ο θαλάσσιος τίγρης να είναι πανέτοιμος, γιατί μόλις βγει το φεγγάρι θα σαλπάρουμε. Κάτι ακόμα, φέρε ένα καθρέφτη. Ένας δεσμοφύλακας που είχε την ευγένεια να χτυπήσει την πόρτα. Μήπως τελικά δεν είμαι φυλακισμένη? Με παρεξηγήσατε, Δεσποινής Μάριαν. Το θεωρώ καθήκον μου να είμαι ευγενικός και σωστός. Ναι, ευγενικός, με έναν διεφθαρμένο, ένα χυδαίο και έναν παλιάνθρωπο που δεν έχει καν το θάρρος να μας δείξει το πραγματικό του πρόσωπο. Πιστέψτε με, θα φοβόσασταν να δείτε τι κρύβεται κάτω από τη μάσκα. Εγώ να φοβηθώ? Μονολύπη νιώθω για σένα. Θα σου επιτρέψω να ξεσπάσεις το θυμό σου. Είσαι πολύ γλυκιά όταν είσαι θυμωμένη. Φάει κάτι. Δεν θέλω τίποτα από σένα. Τίποτα εκτός από τα ρούχα μου. Μα και βέβαια, θα στα δώσουμε μόλις στεγνώσουν. Οι νύχτες είναι πολύ κρύες εδώ. Δεν θα θέλαμε να μας κρυώσεις. Ασταμάτα! Η ψευτοευγένειά σου μου προκαλεί αηδία! Μην ανησυχείς, Μάριαν. Σε διαβεβαιώ ότι θα έχεις την ευκαιρία να γνωρίσεις την ψυχρή πλευρά μου, αφού θα είσαι κοντά μου εδώ για αρκετό καιρό. Και κανείς δεν μπορεί να σε σώσει, ούτε ο Σάντοκαν. Αυτή τη στιγμή η αγαπημένη σου τίγρης πάει να πέσει στην ωραία μου παγκίδα. Πρέπει να ετοιμαστώ για την επιτροπή που θα με καλωσορίσει. Έπρεπε να έχει φτάσει ήδη. Μην είσαι ανυπόμονος, δεν λειτουργεί σωστά. Ναι, αλλά το πρόβλημα είναι ότι σκοτεινιάζει. Βλέπεις, χρησιμοποιώντας τον καθρέφτη, βλέπουμε το χάρτη από τη σωστή πλευρά. Ναι, Πάκο, εκεί πηγαίνουμε, στο μυστηριώδες νησί της Άναβας. Λοιπόν, περάσαμε το κοραλογενές νησί των Μυρένων, το λόφο των κανίβαλων και το φαράγγι των νεκρών. Γιάννης, ο ήλιος δει! Σωστά. Αν είχαμε χρόνο θα ρίχναμε την άγκυρα, αλλά τώρα κάθε λεπτό που περνά είναι πολύτιμο. Κατεβάστε τα πανιά, βγάλτε τα σκοινιά βολίδας και διπλασιάστε τους φρουρούς. Τίποτα δεν θα μας σταματήσει. Ε,
Τι είναι! Πότε! Πώς! Ανόητα, υποτίθεται ότι θα παρακολουθούσες! Υπομονή! Πρέπει να συγκεντρωθείς στο πώς θα πιάσουμε το Σάντοκαν. Εντάξει, πού είναι! Όχι! Ένας καλός κυνηγός κυνηγάει πάντα θόρυβα. Μα τον έβλεπα! Μην τον αφήσεις από τα μάτια σου, θα προετοιμάσω θερμή υποδοχή. Χάθηκε μια χρυσή ευκαιρία! Θα μπορούσαμε να τον έχουμε πιάσει! Και να στο μέρος που φυλάς, σφύριξε να δεις κάτι! Παλιωτέρας! Να προσέχεις το Σάντοκαν, αγαπημένο μου φεγγάρι. Πρόσεχε τον. Σάντοκαν! Ώστε εδώ θα γίνει ανταλλαγή. Το νησί βρίσκεται ακριβώς πίσω από αυτό το ακροτήρι. Αυτό ήταν κανονιά! Σαν μπίγκλιον μπρος όλο ταχώς! Ναι, έχει παγιδευτεί τώρα στο νησί και δεν μπορεί να τους ξεφύγει. Η πράξη σου είναι εκνευριστικά προβλέψιμες, Μέριεν, όπως εχθές το βράδυ. Να είσαι σίγουρος ότι δεν θα σταματήσω ποτέ. Και πού πιστεύεις ότι θα καταλήξεις, στην κοιλία ενός κροκόδιλου ή στο πάτο του βάλτου. Γιατί δεν σταματάμε να μαλώνουμε, αγαπητή μου. Δεν έχει νόημα, εξάλλου δεν είσαι εσύ ο εχθρός μου. Αλλά ο Σάντοκαν, όταν πραγματοποιηθούν όλα τα σχέδιά μου, ποιος ξέρει, ίσως σε λυπηθώ και σου χαρίσω τη ζωή, αλλά καλύτερα να μιλάμε για το παρόν. Μήπως θα ήθελες να πας μια μικρή βόλτα? Όχι, σε παρακαλώ, Θεέ μου, ας μην είναι αυτό. Γιόλες! Σάντοκαν, αδερφέ μου. Δολοφόνοι βρωμιάριδες. Αλλά το ορκίζομαι ότι θα το πληρώσουν με τη ζωή τους. Θα καταστρέψω τον λευκό πρίγκιπα και τους άντρες του. Στα όπλα, τίγρης! Είναι 9 η ώρα. Έφτασε λοιπόν η ώρα που θα εμφανιστεί ο εχθρός μου. Πήγαινε πιστέ μου φίλε και φέρε μου πίσω ευχάριστα νέα. Λυπάμαι αγαπητή μου, αλλά πρέπει να σκοτώσουμε την ώρα μας. Να το σπίρ! Πού είναι? Μάριαν! Γεια σου, δεν έχουμε καιρό για χάσιμο! Α.
Πού είναι η Μάρια? Πρέπει να έχεις πάντα το μαχαίρι σου κονισμένο. Πήγε! Αντιμήν! Σταματήστε αμέσως, ανόητοι! Πες μου τώρα, πού είναι η Μάρια μου! Πυρ! Επίθεση! Χαζέ άνθρωπε, ένα ζώσο και σένα. Το μυρίζομαι από χιλιόμετρα μακριά. Τι συμβαίνει ουσί τώρα? Προσπάθησες να με σκοτώσεις, αυτό συμβαίνει. Μα εγώ ήθελα να χτυπήσω τον Σάντογκαν, όχι εσένα. Τα κατέστρεψες όλα, τον είχα στο πόδι. Θέλεις να πεις ότι τον είχε στο χέρι? Έχει δίκιο, όποιος θέλει τα πολλά χάνει και τα λίγα. Κοίτα! Μα τι στο καλό κάνουν αυτοί οι χαζοί, θα βάλουν φωτιά στους εαυτούς τους. Ίσως προσπαθούν να τον πιάσουν, αυτόν που όλοι ξέρουμε και αγαπάμε. Τον Σάντογκαν! Εύχομαι να έχεις δίκιο, Καμαμούρι. Ελάτε! Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να περιμένουμε εδώ μέχρι να εμφανιστεί ο Σάντογκαν. Έτσι ο λευκός πρίγκιπας θα έχει την τίγρη ζωντανή. Διαφορετικά! Κάλιο 5 και στο χέρι παρά 10 και καρτέρι. Κατάλαβες και εγκουά. Είχα δίκιο, έπρεπε να τον είχαμε σκοτώσει πριν που είχαμε την ευκαιρία. Δεν θα σκοτώσετε κανέναν! Πίτεση! Σάντογκαν! Γιάννες! Καλή βολή, Καμαμούρι! Ας τον κάτω, δειλέ! Μη παίρνεις βιαστικές αποφάσεις που μετά θα μετανιώσεις! Τι περιμένετε λοιπόν, αφήστε κάτω τα όπλα σας! Τέλειωσαν τα παιχνίδια, φίλε! Είναι πιο δυνατοί από εμάς! Πάμε να φύγουμε! Ακολουθήστε τους, μην τους αφήσετε να ξεφύγουν. Εγώ θα μείνω με το Σάντογκαν. Πρέπει να υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω ακόμα. Λυπάμαι για τον ουσί τώρα, αλλά ο πόλεμος είναι πόλεμος! Όχι! Αδελφέ μου! Σάντογκαν! Νόμιζες ότι θα με έχανες τόσο εύκολα, Γιάννες! Αδελφέ μου, αυτό είναι ένα θαύμα. Χάρη σε εσένα, Γιάννες. Και χάρη στον Καμαμούρι. Αν δεν ήταν αυτός, δεν θα ήταν κανείς εδώ. Δεν πρόκειται ποτέ να σε αφήσω από τα μάτια μου, ούτε μια στιγμή. Ποτέ μην εμπιστεύεσαι, άντρα με φουστάνι. Σαν το κάνει, πρίγκιπά μου, τι συμβαίνει με τους άλλους άντρες? Είχαν μια βάρκα κρυμμένη στην κοιλάδα. Κοιτάξτε, τη βρήκα! Τι! Το ταχυδρομικό πουλί του Λευκού Πρίγκιπα. Αυτό θα πει αποτελεσματικές ταχυδρομικές υπηρεσίες. Θα του στείλω μήνυμα. Μόνο που το μήνυμα θα συνοδεύεται και από μια φιλική επίσκεψη, αυτά μας οδηγεί στη γρυψώνα του. Έτσι δεν είναι?
Ορίστε και το αγαπημένο μου γεράκι που μου φέρνει καλά νέα. Τώρα ο Σάντοκαν θα είναι αλυσοδεμένος και θα περιμένει να εκτελεστεί. Πώς? Το κάθαρμα! Το καταριέμαι για όλη του τη ζωή! Για άλλη μια φορά πίστεψα ότι θα τα καταφέρουν ένα μάτσιο άχρηστη! Αγαπητέ Λευκέ Πρίγκιπα, ήταν μεγάλη μου χαρά να κατατροπώσω τους καημένους στρατιώτες σου. Όμως τα καλύτερα έπονται. Σύντομα, πολύ σύντομα, θα έχω την ευχαρίστηση να σε συναντήσω πρόσωπο με πρόσωπο. Ανυπομονώ. Υπογραφή Σάντοκαν, ο πρίγκιπας του Kiltar.